Είμαι λίγο αγχωμένη για την πασαρέλα μου, εγώ αλλά οι επιλογές μου είναι τόσο δυνατές που δεν με φοβίζει τίποτα. Για ελάτε, για ελάτε! Η πρεμιέρα της Γεωργίας στην πασαρέλα. Μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να την παρακολουθήσετε. Πολύ αυστηρή σε κόβω εσένα. Και σένα. Έτοιμες! Για πάμε. Όπα, τι έγινε ρε παιδιά. Καιρό έχω να δω τέτοιο θέαμα στο Shopping Star. Άστραψαν τα μάτια της. Γεωργία μου, την πας στην πασαρέλα και την παίρνεις. Μπράβο σου κορίτσι μου, πτού σου. Τέλεια ιδέα το σατέν που κάμισε, σου πάει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση του ροζ και μου αρέσει πολύ και το μαγιό. Ωραία το έβρισες, πολύ ωραίο το σορτσάκι, αλλά τα μύρους αυτά δεν πάνε με αυτό το look. Καλύτερα να είχες πάρει τα clogs, δηλαδή τα τσόκαρα, τα φούξια. Θα σου πηγαίνανε πολύ καλύτερα. Φυσικά μου λείπουν οι κρίκοι, μου λείπουν βραχιόλια, μου λείπει μια μεγάλη τσάντα. Αχ, θα σε φάω. Πάμε για δεύτερο μέρος. Μπορεί αυτό να κρίνει τις βαθμολογίες. Γεωργία, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Την πασαρέλα ένιωσα πολύ ωραία, του ευχαριστήθηκα. Ένιωσα λίγο τι έλειπε η τσάντα, αλλά όλα καλά. Μόλις ανέβηκα, κύλησε μόνο. Για να δούμε τώρα πώς τίναξε την μπάνκα στον αέρα Γεωργία. Για το πουκάμισο πλήρωσε 40 ευρώ, για το σορτσάκι 130, το μαγιό κόστησε 150 ευρώ, τα μιούλς 60 και τα μαλλιά 20. Ξόδεψε συνολικά 400 ευρώ και δεν της έμεινε ούτε σεντ, παρότι κέρδισε 50 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.